να τους ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτό ήταν το παρήψεις των ευχαριστειών και σε τους ανθρώπους που μας έδωσαν την αίθουσα και στους ανθρώπους του δοτικού οίκου και όσους ήδη πήραν και διάβασαν, έχει συμβεί και αυτό, το βιβλίο και ένα βιβλίο που ήθελα να καταρχήν να ζήσω εγώ την περιπέτεια του, τη νέα περιπέτεια του Οδυσσέα, ένα βιβλίο που να ενημερώνει, αλλά και ένα τέτοιο ταυτόχρονα, να μην διώχνουν, όπως συνήθως στα ιστορικά βιβλία, τον αναγνώστη, και να αναζωογονεί τη μνήμη της δημιουργικά και παιδαγωγικά τη μνήμη της πόλης. Υπόθηκαν αυτά ήδη. Αν θέλετε, υπήρχε μια ιδιοτέλεια να είναι και μια απάντηση, η δική μου απάντηση, σε όσους είχαν κάποιες καλοπροαίρετες, κακοπροαίρετες αμφισβητήσεις. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω ότι η παρότηση δόθηκε από τους λογοτέχνες κυρίως, αλλά και, όπως είπα και από την συγκεκριμένη έκθεση με τον Φίλιππο τον Ερόπουλο. Έχω τα παραθέματα στο βιβλίο, μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα, πολύ σύντομα. Ότι σήμερα δηλαδή αυτούς τους τόπους του αίματος και της φυλικής, σκεπασμένους ή μισοκρυμμένους από τη λύθη και την αναλέγητη πρόοδο, ψάχνεις μάταια να βρεις τα ίχνη της ιστορίας που ακόμα μας στοιχιώνει. Στο σύγχυ τόπο των εθελέσεων, πίσω από το που λέει. Τι υπάρχει σήμερα, υπάρχουν τα τετραόροφα σπίτια, μαγαζιά, τροχοφόρα, κινούμενα και παρκαρισμένα και ανοίγει περαστική. Και ένα μνημείο, μάλλον αφανές, μάλλον παρατημένο και πάντως όχι αντίστοιχο προς ό,τι νοηματοδοτεί στην πολιτική μας ιστορία το εγκαπήλιο, το γιατί που λέει και ο γύρω χώρος. Και με ό,τι αυτός ο χώρος αξιώνει την κάθαρση με την αρχαία σημασία της λέξης. Το διαβόητο κόκκινο σπίτι. Δεν έχουν μείνει ούτε τα χαλάσματα, ούτε καν η παλή ταβέρνα του Λαδά που σηματοδότησε ως παρακείμενος τόπος το δέος και τη ματωμένη μνήμη του χώρου. Ο πυρπολιθής από τους αδιάλαχτους εθνικιστές, εβραϊκός σχετισμός του Κάμπελ, εκεί που σηματοδοτήθηκε από τον Κρικέρα, άλλη συγκυρία, ο Κρικέρας τώρα έκλεισε και λέγανε ότι ο συγκρίφος ήταν γύρω από την ταβέρνα του Κρικέρα την παλιά, εκεί. Αυτός έχει καλυφθεί λοιπόν ο χώρος από με τα μοντέρνες πολυκατοικίες και οι έννοικοί τους συγκεκριτούν σαν εξωγήινο όταν τους λες ότι αναζητάς κάποιο σημάδι μετά από 80 χρόνια. Η πλατεία Ελευθερία. Η πλατεία που συνδέθηκε με τη μεγάλη δοκιμασία των Εβραίων της πόλης από τους Ναζί το 1942 και που προαναγγείλει τη φρικτή γενοκτονία τους στα κρεματόρια του 1943-1944. Λειτουργεί ως αφετηρία λεωφορείων και ως τεράστιο πάρκινγκ. Εδώ που ναυάγει ουσιαστικά η ύπαρξη χιλιάδων ανύποπτων ανθρώπων, έχει ναυαγίσει μέσα στα καυσαέρια η μνήμη της πόλης. Όσο για το μνημείο του ολοκαυτώματος που μεταφέρθηκε από αλλού στο κάτω μέρος της πλατείας, κοντά στην προκυμαία, πολύ φοβάμαι ότι όταν είναι ορατό και δεν το κρύβουν παρκαρισμένα οχήματα, αφήνει μάλλον αδιάφορους όλους σχεδόν τους σημερινούς βιαστικούς περιπατητές. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για το Μανώλη Αναγνωστάκη. Είναι χαρακτηριστική η ρίση του εδώ, γιατί σας τη διαβάζω. Στην περίοδο του εφηλίου, οι άνθρωποι εκβιάστηκαν να γίνουν ανθρωπάκια. Οι μεγάλοι να σκύψουν, να ταπεινωθούν, να τσακίσουν, να γίνουν ανώνυμος πορτός. Αν στην κατοχή εμείς τότε νέοι αποκτήσαμε συνείδηση της ανθρωπιάς, στα κατοπινά χρόνια υποχρεωθήκαμε να πιούμε ως το πάτο το δηλητήριο της ανθρωπιάς. Αυτό το δηλητήριο της ανθρωπιάς διαπότησε τη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη συνειδήσεις και συμπεριφορές και αυτό που ψάχνει το βιβλίο να κάνει είναι για να κάνει ορατό και κατανοητό, γιατί δεν είναι μόνο το να ενημερώσεις, να δώσεις γνώση, αλλά και να δώσεις μάλλον να κατανοήσει κάποια πράγματα τέλος πάντων, κάποιους μηχανισμούς, κάποιες διαδικασίες, γιατί ποικιλώνει οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιστάσεις έδρασαν με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, συχνά χωρίς καν να επικαλούνται μια νομιμότητα, έστω μια διαπληκτή, αναξιόπιστη νομιμότητα.
Πώς οικοδομήθηκε στην πόλη αυτός ο υπερτροφικός, καταστρατικός και υδρολογικός κρατικός μηχανισμός με την παρακρατική απόφυση κτλ. Πώς εισβάλλανε και έδωσαν τον τόνο στη ζωή της πόλης από την απελευθέρωση έως το 68 η αγριότητα, το μίσος, η πόλωση, η χτινοδία κτλ. Κτλ. Και βέβαια σημασία έχει να βρούμε πίσω από τους ξερούς αριθμούς και τους ψυχρούς απολογισμούς την ψυχή μας την ίδια και κάτι από την ψυχή του και κοιμημένο. Και αυτό που αναπόφευκτα ίσως χάνεται με το να μνημονεύουμε αυτά τα εγκλήματα, τη μοναδικότητα που διαθέτει κάθε ένα από τα θύματα. Δεν μπαίνει σε ένα χάθηκαν τόσες χιλιάδες και τόσες εκατοντάδες κλπ. Κάθε ένα θύμα έχει τη μοναδικότητά του, κάθε ένα έγκλημα. Κάθε έγκλημα έχει την δικιά του ξεχωριστή υπόσταση. Και να αντιληφθούμε το πνεύμα ενός ολόκληρου κόσμου που ψήθηκε σε αυτόν τον υψηλό πυρετό της ακραίας βίας. Και με όχημα ακριβώς αυτή την διερεύνηση να ξεπεραστεί αυτό το φράγμα της καταληκτικής αδιαφορίας που δείχνουν ιδίως οι νέοι μας, αλλά πιο συγκεντρώνω από υπό τηλεοπτική ομιλία, βλέπουμε λιγάκι, ή υποδιαδικτυακή, απέναντι στο παρελθόν που έγινε ιστορία και στην ιστορία που προσλαμβάνεται ως αποθετικό ή ενοχλητικό παρελθόν. Να μην αφαιθεί μετέωρο το κέριο ερώτημα που έθεσε το 2006, γράφοντας σχετικά με τον Γιώργο Ιωάννου, ο Μένης Κουμανταρέας. Τι γράφει, υπάρχουν νέοι σήμερα που θα ήθελαν να μάθουν τι κρύβουν κάποια μνημεία ή παλιά σπίτια, πόσες μνήμες κουβαλά μια συνοικία από την κατοχή και από τον Εμφύλιο. Ποιον ενδιαφέρει σήμερα αυτή η περιδιάβαση σε αρχούς αίματος ή σε σαρκοφάγους εβραϊκών μνημείων. Και πώς είναι προκειμένου διατεθειμένοι να ασχοληθούν με πράγματα που συνέβησαν πριν από τόσα χρόνια. Όπως παρατηρεί και ο Πάνος ο Βασίτης, τώρα όλα αυτά, εκτελέσεις, εξορίες, φυλακίσεις, έχουν βέβαια περάσει. Οι νέοι, πολύ φυσικά τα νοούν. Η ιστορία δεν ξεπερνά με γενικεύσεις. Η πολιτική με φρόνηση. Σχεδόν όλοι, ακόμη και αυτοί που πέρασαν από τη μηχανή του κοιμά, συμφωνούν να κρύψουν τον φόνο. Ελπίζω όμως πως κάποιοι, ελάχιστοι, διαφωνούν. Αλλιώς, τα πικρά τραγούδια τους θα είχαν σταματήσει ή θα ήταν, αν δεν είναι, ακατανόητα. Με αυτά τα πικρά τραγούδια στην καρδιά σου, ονειρεύεσαι, όσο ακόμη και τα όνειρα δεν έχουν απογορευτεί, ότι όλη αυτή η αναβίωση, η αναπαράσταση, ο διάλογος, ο στοχασμός πρέπει να κάνουμε, δεν είναι μόνο μια ηθική θέση, μια εκπλήρωση χρέους απέναντι στη δίκαιη μνήμη, στο νοητό έννοια της δικαιοσύνης κλπ. Έχει ένα βαθύτερο νόημα, θέλει να, ο αναγνώστης να εξοπλιστεί με νέες ευαισθησίες και νέες αντιστάσεις για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, στη σημερινή διαλεκτική της ελευθερίας. Τώρα, θέλω για να κάνω λίγο έτσι μια σκηνή με κάποιο έτσι γραφειρό τρόπο. Τι γράφει ο Μίσιος, ο Χρόνης, στο Καλάζι σκοτώθηκες νωρίς, για το ηχόχρωμα της φυλακής, τις παραμονές των εφελέσεων. Μια ζωή, λέει, εμάς τους φυλακισμένους αριστερούς, μα χανόναν το μυαλό από την καθοδήγηση πως ήταν ανήθικο να ακούμε μπουζούκι και γενικά ρεμπέτικα τραγούδια και πολύ περισσότερο να τα τραγουδάμε. Διότι ήταν, λέει, τραγούδια της παρακμής και της απεσιοδοξίας. Μας μπαφιάσαν στο Καλαματιανό, στο Αργεντίνικο Ταγό και στις γλυκανάλατες καντσονέτες. Όλο παράδομα και ζούλα με χίλιες ενοχές να ψωπιάσουμε κανένα τσιτσάνι, κανένα μπαμπακάρι. Και πώς να ξαδώσεις, αδελφέ μου, με το ξένιαστα πέσανε κρυφτούλι στις αθισμένες κερασιές ή με το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Πώς να ξεδώσεις και πώς να πεθάνεις χωρίς μεράκι και χωρίς πάθος. Τα ξημερώματα λίγο πριν έρθουν από τον πάγο για εκτέλεση, το ρίξαμε στο τραγούδι. Μπα! Ούτε επαναστατικά, ούτε αντάρτικα. Είπαμε ένα τραγούδι του Τσιτσάνι, νομίζω εκείνο που λέει μπορεί να το έχουν πλανέψει ακοβιαλιές δειλινά, μασχαλωμένοι για πάντα κατούν τη δόλια καρδιά. Δεν ξέρεις τι είναι να είσαι στο κοτέτσι, στην φυλακή και να κοιμάσαι αβέρτα με το θάνατο στην τσέπη, να είσαι γεμάτος θάνατο κάθε μέρα, κάθε λεπτό, στο ξύπνιο, στον ύπνο, στο όνειρο, παντού με λοφάνατα όλα. Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα
και γραφής βέβαια, και ατμόσφαιρας και του ηχοχρώματος, να θέλετε, πριν από τις εκτελέσεις. Μια ολόκληρη ιστορία που υπάρχει βέβαια μέσα. Και ένα απόσπασμα από το Δόκτωρ Ιωάννου, αν σε έχω κουράσει, πείτε μου να σταματήσω. Λοιπόν, για το Παγκλατή, όπως πιστεύουν πολλοί, εκτελέστηκε άδικα από την Χούντα τότε. Κανείς δεν ζήτησε να ψηλάξει τις δίκες, ίσως γιατί ο εκτελεστής ήταν ένας ασήμαντος περιθωριακός. Γράφει λοιπόν ο Ιωάννου στη Μόνη Κληρονομιά. Χρόνια είχαν λέγω στο Σεϊσού. Ήταν και εκείνη η θολή υπόθεση με τους δράκους που δεν περιερούσαν οι άτιμοι στο να βιάζουν μονάχα, μα σκότωναν λέει αγρίως τα ζευγαράκια με τις πέτρες. Και το χειρότερο, είχαν προσελκύσει πάνω εκεί σμήνη από χωροφύλακες και δράκοφύλακες, επιστρατευμένους δηλαδή για την περίσταση πολίτες, και έτσι μόλις πατούσε στο ποδάρι στο δάσος, ξεφύτρωναν αμέσως όλοι αυτοί και σου ζητούσαν ταυτότητα ή σε ψάχναν με ιδιαίτερο ζήλο. Αν μάλιστα ήσουν νεαρός και γεροδεμένος, σε κουβαλούσαν πάρα αυτά στο τμήμα για εξακρίβωση, με αποτέλεσμα να χάνεις τη δουλειά σου, τη συναντήση σου και προπάντων το κέφι σου. Χώροι που μπορούσαν να σου βάλουν τον τρόπο του στην ιδέα πως ίσως να ήσουν και εσύ ο δράκος. Άντε να εξηγείς ύστερα στον καθένα πως θεωρήθηκες ύποπτος για δράκος και γι' αυτό έχεις εξαφανιστεί. Τώρα που έλεξαν όπως έλεξαν εκείνες οι ρητσινιές εναντίον της πόλης μας, είπα να ανέβω να ξαναπατήσω τον τόπο. Ανέβηκα με ένα Γερμανό, άνθρωπο δικό μας βέβαια, να δείξω από εκεί πάνω την πολιτεία μου. Στην έστροφή του δάσου είχαν κάτι σκιές με δυνατούς φακούς και μας σταμάτησαν. Γρήγορα πίσω μας φώναξαν στριφνά. Απαγορεύεται. Φερμπότεν, είπα στον Γερμανό. Εκείνος έξω φρενών από τη λογική έστρεψε τελικά το αυτοκίνητο και γυρίσαμε σαν τα κομμένη πίσω. Σε όλο το γυρισμό έβριζε και εμάς και τον κόσμο όλο που επιτρέπουμε λέει να γίνονται τέτοια πράγματα. Άκουσε τι λέει Φερμπότεν στο δάσο. Έλεγε ξανά και κατάπληκτος. Μπορείτε να γελάσω. Γράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, μα τόσο ανήλυε είναι λοιπόν, μήπως υποκρίνονται. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου, για τους πρώτους που δίδαξαν τα πειράγματα Φερμπότεν στην κατοχή και τα απαγορεύεται, ή να τους πεις την ιστορία για τα σκυλιά του Σεϊσού, το κόκκινο σπίτι και τις αμέτρητες εκτελέσεις εξαιτίας αυτών των Φερμπότεν ακριβώς. Να τελειώσουμε. Είχα διαβάσει την εφημερίδα στο Βήμα το Μάιο του 2010 ότι 71 χρόνια μετά τον Ισπανικό εμφύλιο περισσότερες από 100.000 δολοφονίες αντιπάλων του στρατηγού Φράνκο παραμένουν ανεξυκνίαστες. Ο δικαστής Μπαλτάσαρ Καρτών, αξιοποιώντας σχετικό νόμο της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του 7 για την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων, αναψηλάφισε δίκες, αναζήτησε μαρτυρίες και διέλεξε τελικά το άνοιγμα 19 ομαδικών τάφων. Και βρέθηκε κατηγορούμενος για παράδοση καθήκοντος, λέει, αναμόχλευση στα πάθη του παρελθόντος, ασχολούμενος με εγκλήματα που έχουν παραγραφεί λόγω της χορήγησης αμνηστίας από το 1977. Εδώ δύο μικρά σχόλια, να και αναφέρθηκε και ο Ισπανικός εμφύλιος και ο Ελληνικός. Η περίοδος του εμφυλίου στην Ισπανία έχει αρχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς. Ερώτημα. Στην Ελλάδα, μήπως είναι καιρός ακόμη και κόντρα στην σημερινή οικονομική αιχμαλωσία μας, να προκριθεί ένα ευρύτερο και διαρκέστερο ενδιαφέρον μετά από τόσα θαυμάσια βιβλία, ταινίες, συνέδρια, άρθρα στις εφημερίδες, στα περιοδικά. Η πρόσφατη συζήτηση που συνέβη να έχουμε με τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές παρέχει αρκετά μηνύματα αισιοδοξίας για ένα γόνιμο και ανεπηρέαστο από τις αγκυρώσεις του παρελθόντος διάλογο. Δεύτερο σχόλιο, ποιος θα αναλάβει στην Ελλάδα το ρόλο του δικαστή Μπαλτάσαρ Καρθών για να βγάλει τα πτώματα από τους εγχώριους τάφους, τους σκελετούς που είναι κρυμμένοι στα εγχώρια του Λάπια, να οδηγήσει σε ένα τίμιο απολογισμό του παρελθόντος που πλακώνει ακόμη την Θεσσαλονίκη και όλη τη χώρα με τις ανοιχτές πληγές της ιστορίας στο σώμα της. Καιρός να ξεπεράσουμε επιτέλους τα πτώματα και τα φαντάσματα του παρελθόντος, όχι με τη λύχη, αλλά με δημιουργική μνήμη και την επίγνωση ότι ζούμε σε μια πόλη ιστορικό παλίμψιστο, με αλλεπάλληλα στρώματα ιστορίας, ενσωματωμένα στην καθημερινή μας ζωή, που μας εγκαλούν όλους
για πιο πολύ και πιο ουσιαστική εγρήγορση και αντίσταση σε όσους νεοβάρβαρους απειλούν άμεσα ή έμεσα τη σκέψη και την ψυχή μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Αναστασιάδη για την γλαφυλή αφήγησή του. Έχουμε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, για κάποιες ερωτήσεις ή σύντομες τοποθετήσεις. Κύριος Μπαλής, Στέφανε, έχουν κάποιο μικρόφωνο? Μάλλον ακούγουμε. Κοίτα πώς το έχεις, Στέφανε. Πραγματικά ήταν πολύ καταπληκτική εισήγηση. Και για μας που ζήσαμε την κατοχή και ζήσαμε αυτό το κλίμα, ήταν, πώς το λένε, μας συγκίνησε βαθύτατα και μας θύμισε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα ξεχνάμε, αλλά και πληγωνόμαστε όταν τα θυμόμαστε. Έγινε μία προσπάθεια τα επιδημαρχίας του Θεοχάρη Μαναβή, δηλαδή πριν από 20 τόσα χρόνια, να γίνει μία μελέτη της ιστορίας που αναφέρθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήμουν τότε δημοτικός σύμβουλος και θυμάμαι ότι έγινα πρόεδρος μιας επιτροπής από νέους ιστορικούς, οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν αυτή τη σπουδαία δουλειά. Και βγήκαν και κάποια βιβλία εκεί του Μασταρατόπουλου, τα οποία όμως δεν ξέρω. Ο χώρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη, και Παπαπολιβίου Γούναρης. Παραδείγματος χάρη, ακούμε για τους 200 της Κεσαριανής και λέμε 200 μαζί εκτέλεση. Ξέρετε πόσος κόσμος εκτελέστηκε μέσα από τον Παύλο Μελά? Έτσι περίπου. Τι νούμερο νομίζετε ότι είναι? 1280 άτομα. Φοβερός αριθμός. Όπου δεν είναι απλώς γραμμένο στην τύχη αυτά τα 1280 άτομα, είναι όλα τα στοιχεία τους, από ποιο η δουλειά τους, η ηλικία τους, από ποιο χωριό ήταν, τι οικογένεια είχαν. Φοβερό στοιχείο. Άλλο σπουδαίο στοιχείο είναι ότι έχει επικεντρωθεί οι εκτελέσεις όλες γύρω από το Δυτικούλε, το Πύργο. Ίσως επειδή έχει μια ιστορία παλιά, ίσως το όνομά του είναι δεμένο με διάφορα πράγματα και νομίζουμε ότι εκεί ήταν ο συνήθις τόπος των εκτελέσεων. Εκεί γίναν μερικές μεμονωμένες εκτελέσεις. Οι εκτελέσεις οι μεγάλες, οι ομαδικές, έχουν γίνει, μάλιστα εκεί σώθηκε και ένα μνημείο που έχει στηθεί, όπως πηγαίνουμε, περνάμε την ΕΠΟ, την Ρεζοπάκας, δεξιά ήταν ο δρόμος που πήγαινε στην Τηλικής. Ακριβώς εκεί στη στροφή, που ήταν έτσι ένα μικρό ανάπημα, γινόταν εκτελέσεις. Σαν την επόμενη εβδομάδα, περίπου 3 Μαρτίου, έγινε μία εκτέλεση ομαδική 60 ατόμων. Και ύστερα από μία ή δύο εβδομάδες, 6 Ιουνίου αν θυμάμαι καλά, 101 πολύ άγριες και μεγάλες εκτελέσεις. Τώρα θα μου πείτε, μα τους νεκρούς θα θυμόμαστε? Ναι, και τους νεκρούς πρέπει να τους θυμόμαστε. Και το... Τους ζωντανούς περισσότερο, βέβαια τους ζωντανούς περισσότερο, αλλά οι νεκροί μας εμπνέουν και μας οδηγούν, μας συμβολεύουν. Πάντως, συγχαρητήρια, φίλε Γιώργο, για την ωραία δουλειά που έκανες. Έτσι δεν το διάβασα όλο το βιβλίο ακόμη, το συγχαρητήρια και σε όλους τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Μπαλή.
υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε ο Γιάννης ο Τριάρχου. Καταδικασμένος. Μια μαρτυρία θέλω να αφορμή που ο Βέρχος ο Σκαμπαντώνης αναφέρθηκε στη δολοφονία του Ζέβου. Ήμουν τότε φοιτητής, είχα αποβληθεί από το Πανεπιστήμιο και απασχολούμαι στο γραφείο του Αλέφου του Σακελαρόπουλου του Υπουργού. Μια κίνηση ασυνήθιστη συγκέντρωση στελεχών της αριστεράς και έχουμε να χρησιμοποιήσω στο γραφείο. Και μετά μάθαμε ποια ήταν η ιστορία. Στο τρίτο σώμα στρατού ήταν τρεις ομάδες δολοφόνων. Δολοφόνων που το έργο τους το καθοδηγούσε το τρίτο σώμα στρατού και οι άλλες υπηρεσίες. Στόχος ήταν να δολοφονήσουν εκείνη την ημέρα μαζί με τον Ζέβγο, τον Αλέγο του Σακελαρόπουλο και τον Γιάννη Μασαλή. Ένας από τους επίδοτους δολοφόνους, Σιδηρόπουλος, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επανακαταστηθεί από τον Μπούκερ. Έζησαν μια άλλη ιστορία δραματική και ήταν πρόσφορο το έδαφος να γίνουν όργανα αυτού του έργου του Ψαλμού. Την τελευταία στιγμή ανέλειψε. Πραγματικά όμως, όχι όπως την πρώτη φορά. Έφυγε, ξέφυγε από την παρακολούθηση και πήγε στην οδό Κατούλη που ήταν τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος και εξομολογήθηκε ότι επρόκειτο να γίνει. Με την απουσία του Σιδηρόπουλου από το τρίτο σώμα αυτού, δόθηκε βιαστικά η εντολή στον Ζέψον Βλάχο, τον δολοφόνο του Βέλη, να φύγει αμέσως και να χτυπήσει. Τουλάχιστον να προλάβουμε τον ένα. Και σκοτώσανε το Ζέβο στην οδό Αγίας Σοφίας, κάτω δίπλα στο Αδιονύσιο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τριάρχου. Στο σημερινό γήπεδο του ΒΑΟΚ... Θέλετε λίγο για να ακούγεστε να μιλήσετε προς τα πίσω. Να σας... Στο σημερινό γήπεδο του ΒΑΟΚ, στην οδό Ελπίδος. Ξέρετε περίπου που βρίσκεται. Το σημερινό. Το σημερινό. Εκεί υπήρχε ένα ταμάρι τότε. Και στη γεωγραφία μας στέγαζε και σαν καταφύγιο. Εκεί σκοτώθηκε πολλοί κόσμος ελληνικός, γείτονες μου, από Έλληνες. Τα μεταπάνημα της ασφαλείας τότε, βάλανε στις πόρτες αυτό. Και πολλοί μουσικοί που δούλευαν εκείνα τα χρόνια στα καμπαρέ για να ψυχαγωγούν τους τότε καταπληκτές, ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλάνε τα μουσικά τους όργανα από κάτω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την οδόπολη μόνο κλπ. Όπου καθότανε. Αποτέλεσμα να βλέπουν γύρισε με το ακορντεόν στην πλάτη και δίπλα του ήθελε έναν άλλο συνάδελφο του, Σωτηράκη. Ο οποίος ξέχασε να πάρει το βιολί και ένα άλλο το βιολόνι. Και δυστυχώς στις 6 από ώρα όταν η κίνηση στον δρόμο, τα μυαλά του θυμάτηκαν στο Λεπιανών. Και νομίζω ότι στο βιβλίο σας αναφέρεστε στο νεαρό που μίλαζε τις προκηρύξεις στην Ελλάδα και τα παλαιότερα παλαιό, τότε στις ηχές ο Βαλδεμύρης. Ήταν ο πατέρας του Οσίμος, ο κουρέας του πατέρα μου, ο οποίος καταλαβαίνετε σαν πατέρας τι βιώματα είχε ύστερα από τόσα χρόνια που ήταν στις εξορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πει κάτι? Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε και τον συγγραφέα και τον